κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η καλύτερη άμυνα του νησιού μας απέναντι σε κάθε απειλή είναι η ενότητα. Αυτήν την ενότητα δυνάμεων, τη συνεργασία για ένα κοινό σκοπό, επιδιώκω ως δήμαρχος αλλά και ως απλός ροδίτης. Αν κάτι πρέπει να μείνει από αυτή την ιστορία, είναι η δύναμη του μαζί. Αυτά ανέφερε μεταξύ άλλων στην έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου, που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής, ο δήμαρχος Ρόδου Αντώνης Καμπουράκης, με θέμα την πρόσφατη πυρκαγιά που έκαψε μεγάλο μέρος του δασικού μας πλούτου. Ο δήμαρχος Ρόδου περιέγραψε το τι έκανε ο Δήμος και οι δημοτικές υπηρεσίες στις δύσκολες μέρες της πυρκαγιάς και ανακοίνωσε πρωτοβουλίες για την θωράκιση του νησιού. Στην αρχή της τοποθέτησής του, ο κ. Καμπουράκης ανέφερε: «Τις 10 αυτές πολύ δύσκολες μέρες, όλοι δώσαμε μια πολύ μεγάλη μάχη, ο καθένας από την δική του θέση, να προστατεύσουμε τη Ρόδο μας. Και θέλω ως δήμαρχος αυτού του νησιού, αλλά και ως ροδίτης, να ευχαριστήσω όλους τους υπαλλήλους του Δήμου, όλους τους συνεργάτες μας, αλλά πάνω απ' όλα όλους τους εθελοντές μας που έδωσαν την μάχη απέναντι στη φωτιά και για τη διαχείρισή της. Έδειξαν όλοι το καλό πρόσωπο της Ρόδου μας και μέσα από την τραγωδία αυτή να αποτέλεσαν ένα λόγο περηφάνειας, μία αχτίδα ελπίδας. Θέλω όμως να κάνω και έναν πιο αναλυτικό απολογισμό για όσα έκανε ο Δήμος της Ρόδου. Όχι για να ευλογήσουμε τα γένια μας, αλλά επειδή λογοδοσία είναι καθήκον. Πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσουμε ότι κανένας Δήμος στη χώρα, ούτε ο δικός μας, δεν έχει την αρμοδιότητα της πυρόσβεσης, ούτε να λαμβάνει αποφάσεις για τον επιχειρησιακό σχεδιασμό. Αυτό είναι αποκλειστική ευθύνη της πυροσβεστικής. Για το αν υπάρχουν ευθύνες που οδήγησαν στο να καίει τόσες μέρες η πυρκαγιά, έχει επιληφθεί αυταπαγγέλτος ο εισαγγελέας και αναμένουμε το πόρισμά του. Από την πρώτη στιγμή και σε συνεργασία με την ελληνική κυβέρνηση, με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό πάντοτε δίπλα μας και βέβαια με την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, αναλάβαμε μία σειρά πρωτοβουλίες. Μιλήσαμε με φορείς του τουρισμού, συμμετείχαμε σε εκστρατείες ενημέρωσης, κάναμε τα πάντα για να επιστρέψει η Ρόδος στην κανονικότητα. Ήδη η εικόνα έχει πλήρως εξομαλυνθεί. Η Ρόδος τουριστικά έχει επανέλθει σε τουριστικά επίπεδα πριν από τη μεγάλη πυρκαγιά του Ιουλίου και οι αφήξεις είναι σχεδόν στα περσινά επίπεδα, δήλωσε σήμερα ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού του Δήμου Ρόδου, Θανάσης Βυρίνης. Ίσως μέχρι τον Νοέμβριο να καταφέρουμε να καλύψουμε την μείωση που είχαμε τον Ιούλιο. Έχουμε μπει νομίζω σε μια ομαλή πλέον κίνηση όσον αφορά τις ροές και τις αφήξεις που έχουμε στο νησί μας μετά τις πρόσφατες πυρκαγιές. Οι αριθμοί λένε ότι είμαστε σχεδόν στα περσινά επίπεδα. Έχουμε γύρω στους 120 με 130 χιλιάδες κάθε εβδομάδα επισκέπτες. Επομένως η μείωση την οποία συναντήσαμε τον Ιούλιο θεωρώ ότι μέχρι τον Νοέμβριο ίσως και να καταφέρουμε να την καλύψουμε. Αντιλαμβάνομαι ότι οι τιμές το Σεπτέμβριο και το Οκτώβριο όσον αφορά τα ξενοδοχεία δεν θα είναι ίδιες με τις τιμές τις οποίες ζημιώθηκαν τον Ιούλιο. Ωστόσο προσπαθούμε και μέσα από το Δήμο σε συνεργασία με τον ΕΟΤ. Είμαστε σε μια διαδικασία να φιλοξενούμε κάθε εβδομάδα δημοσιογράφους από τις κυριότερες ευρωπαϊκές χώρες. Είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα Γάλλους και Ιταλούς, οι οποίοι με τη συνδρομή του ΕΟΤ και την ξενάγηση την οποία έκανε η Διεύθυνση Τουρισμού είδαν ότι όλα τα αξιοθέατα είναι λειτουργήσιμα. Είδαν ότι οι περιοχές στις οποίες επισκέπτεται ο τουρίστας είναι σε πλήρη λειτουργικότητα και την εβδομάδα που έρχεται έχουμε από τις κάτω χώρες Ολλανδούς και Βέλγους οι οποίοι θα προσπαθήσουν και αυτοί να δώσουν αυτή την εικόνα. Τα ξενοδοχεία αυτή τη στιγμή όσον αφορά το βόρειο συγκρότημα είναι πάνω από 95% σε πληρότητες. Τα ξενοδοχεία της Νότιας Ρόδου, αυτά που επλήγησαν, αν εξαιρέσω τρία τα οποία ακόμα δεν έχουν καταφέρει να λειτουργήσουν και ευελπιστούμε ότι μέχρι τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου θα λειτουργούν και αυτά, έχουν μια πληρότητα της τάξης του 80%, επομένως μεσοσταθμικά η Ρόδος βρίσκεται γύρω στο 90-95%. Επομένως με την καταστροφή την οποία υπέστησε το νησί, νομίζω ότι είμαστε πλέον στην
φάση που έχουμε ξεπεράσει και, και τα όποια προβλήματα, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι έχουμε δώσει την εικόνα στην υπόλοιπη Ευρώπη ότι η Ρόδος είναι βιώσιμη, ότι είναι λειτουργήσιμη και ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένα απολύτως θέμα για οποιονδήποτε επισκέπτη θέλει να επισκεφτεί το νησί μας. Υπάρχει μελέτη και θα εφαρμοστεί το επόμενο διάστημα με την οποία τα ταξί, τα τουριστικά λεωφορεία δεν θα περνούν από την κεντρική είσοδο του λιμανίου του τουριστικού για να μην υπάρχει ανάμειξη με τους πεζούς και δημιουργούνται προβλήματα για την ασφάλειά τους. Ο κ. Παπαοικονόμου αποκάλυψε ότι υπογράφεται η σύμβαση για την επέκταση του ξυλοπεζόδρομου από την Οδό Καναδά προς τον τουριστικό λιμένα. Να δούμε τι είπε για το θέμα αυτό ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου, Νότες Δεκανήσου. Υπάρχει μελέτη και ήδη οι υποδομές έχουν ολοκληρωθεί να μεταφερθεί η κίνηση των οχημάτων ταξί πούλμαν από το κεντρική είσοδο και να μεταφερθεί σε άλλο σημείο ώστε να μην υπάρχει ανάμειξη πεζών με οχήματα. Να είναι πιο ασφαλής η κίνηση των επιβατών, των πεζών επιβατών εντός του λιμένα. Πιστεύω ότι το 2024 θα είμαστε έτοιμοι να το λειτουργήσουμε. Το Καρνάγιο λειτουργεί κανονικά, ανήκει πλέον στον ιδιώτη, έχει κάνει μελέτες τις οποίες έχει υποβάλει στο Υπουργείο για έγκριση για να ολοκληρώσει τα έργα που είναι υποχρεωμένος να κατασκευάσει από την σύμβαση την οποία έχει υπογράψει. Από το Λιμενικό Ταμείο πιθανόν να με πείτε και λίγο ότι επαναλαμβάνομαι σε αυτό το θέμα. Έχουν ολοκληρωθεί όλες οι διαδικασίες και σήμερα συμπληρώθηκε από την Επιτροπή και το τελευταίο πρωτόκολλο για να, ούτως ώστε να καλέσουμε τον εργολάβο να υπογράψουμε την σύμβαση για την ολοκλήρωση του ξυλοπεζόδρομου από το σημείο της Οδού Καναδά μέχρι τον τουριστικό λιμένα. Προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου και του Δήμου Χάλκης για το έργο μελέτη βελτιωτικών δράσεων στο οδικό δίκτυο του άξονα του νησιού. Στο πλαίσιο της υποστηρικτικής λειτουργίας της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου προς τους Δήμους Δωδεκανήσου και Κυκλάδων, ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος και ο Δήμαρχος Χάλκης Ευάγγελος Φραγκάκης προέβησαν στην υπογραφή προγραμματικής σύμβασης για την υλοποίηση του έργου μελέτη βελτιωτικών δράσεων στον οδικό άξονα. Οι συμβαλόμενοι φορείς, αναγνωρίζοντας ότι ο Δήμος Χάλκης είναι σε αδυναμία λόγω μη τεχνικής επάρκειας, ενώ η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου διαθέτει την απαιτούμενη στελέχωση της τεχνικής υπηρεσίας και είναι σε θέση να υποστηρίξει το Δήμο, αποφάσισαν να συνεργαστούν για την εκτέλεση του έργου, αντικείμενο του οποίου είναι η διαμόρφωση του κεντρικού οδικού άξονα του Δήμου Χάλκης, καθώς και η αποκατάσταση, η αισθητική αναβάθμιση και η ανάδειξη των κεντρικών οδών και του παραλιακού μετόπου της περιοχής Χάλκης. Οι προτινόμενες παρεμβάσεις παριλαμβάνουν την μελέτη οδικού τμήματος μήκους 105 μέτρων με σκοπό την εξασφάλιση βελτιωμένων συνθήκων κίνησης, τη μελέτη οδών εντός της χώρας του Δήμου Χάλκης συμπεριλαμβανομένων των κοινόχρηστων κλιμάκων συνολικού μήκους 930 μέτρα που περιλαμβάνει την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, τον εντοπισμό των προβλημάτων και την μελέτη αποκατάστασης και διαμόρφωσης των οδών, των κλιμάκων, των συμπεριλαμβανομένων κοινοχρήστων χώρων, με σκοπό την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του τόπου, λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της ασφάλειας και την βελτίωση της προσβασιμότητας. Τη μελέτη ανάπλασης του παραλιακού μετόπου έκτασης 4.500 τετραγωνικών μέτρων που περιλαμβάνει την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, τον εντοπισμό των προβλημάτων και την μελέτη αποκατάστασης και βελτίωσης της υπάρχουσας δομής. Ο συνολικός προϋπολογισμός του ανωτέρου έργου ανέρχεται σε 24.800 ευρώ και θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από πόρους του Δήμου Χάλκης. Η προγραμματική σύμβαση ισχύει από την ημέρα της υπογραφής της από τα συμβαλόμενα μέρη και λύγει με την ολοκλήρωση των εργασιών.
η πιο μεγάλη σχολική μονάδα της Καλύμνου, που φιλοξενεί πάνω από 500 μαθητές, ημερήσιο και εσπερινό ΕΠΑΛ και ΙΕΚ, εδώ και χρόνια εκπέμπει σήμα κινδύνου για την κατάσταση του κτηρίου και συνεχώς εισπράττει υποσχέσεις και την απόλυτη αδιαφορία από τον Δήμο, με τις φθορές να είναι πλέον επικίνδυνες για την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικού προσωπικού. Είναι η πολλωστή φορά που ο φακός του παλμού της Καλύμνου καταγράφει την ικτρή κατάσταση του κτηρίου του ΕΠΑΛ Καλύμνου και την απογοήτευση του Διευθυντή του Σχολείου Γιάννη Ιακώβου. Κύριε Ιακώβου, καλημέρα σας. Καλημέρα και μεγάλο. Σε 20 μέρες αρχίζει τη σχολική περίοδο. Έχουμε κάνει, όπως γνωρίζετε, πάρα πολλά ρεπορτάζ σε σχέση με την κατάσταση που βρίσκεται το κτίριο του ΕΠΑΛ. Βλέπουμε όμως εδώ πέρα με μεγάλη μας ικανοποίηση, μπογιές, βαψίματα. Πού ακριβώς βρισκόμαστε 20 μέρες πριν την έναρξη της σχολικής περίοδου? Προσπαθούμε να συντηρήσουμε το σχολείο από μέσα και λίγο απ' έξω, βάζοντας ένα δικό μας άνθρωπο να τα πάψει στο σχολείο. Γιατί δυστυχώς από Δήμο δεν έχει γίνει τίποτα. Δηλαδή. Είχαν έρθει πάνω από την Εθνική Υπηρεσία και από τον εργολόγο που είχε αναλάβει για να φτιάξει κουφώματα. Μας είχε δώσει ένα περιθώριο 11 εβδομάδες για να φτιάξει κουφώματα. 11 εβδομάδες από πότε? Γιατί η σύμβαση έχει υπογραφεί από τον Μάιο. Αλλά αν συμπεριλάβει κανείς όμως, κύριε Ιακώβου, για να είμαστε και ακριβοδίκαιοι στο ρεπορτάζ μας, πρέπει να συμπεριλάβουμε και το διάστημα των εκλογών, τον Μάιο και τον Ιούνιο. Και το κύμα του καύσωνα που είχαμε. Έτσι, αυτά πρέπει να τα συμπεριλάβουμε για να είμαστε ακριβοδίκαιοι στο ρεπορτάζ μας και στις αναφορές μας. Μας είπαν ότι μέσα στον Οκτώβριο μήνα, ναι, τα έχουν φτιάξει τα κουφώματα. Οκτώβριο μήνα. Το σχολείο ανοίγει 11-12 Σεπτεμβρίου. Δυστυχώς υπάρχει πρόβλημα στην τοποθέτηση όταν τελειώσουν πώς θα γίνει. Ωραία. Αυτό. Και μέχρι τότε εσείς τα παψίματα αυτά που βλέπουν δεν έχετε μια σχέση ο Δήμος? Όχι, αυτά γίνονται από ιδιώτη, τον οποίο πληρώνει το σχολείο μερικά το έξοδα, για να βρεθεί εσωτερικά το σχολείο, να φτιαχτούν λίγο οι αίθουσες, να εκπαιδευτούν. Και οι σοβάδες που είχαμε κάνει τελευταίο ρεπορτάζ εξωτερικά, που είναι επικίνδυνοι, τα πατώματα στα λουόμενα σχολικές αίθουσες, η όλη επικινδυνότητα που υπάρχει, αλλά όλα αυτά που βρίσκονται. Οι σοβάδες δεν έχει γίνει τίποτα απολύτως και δυστυχώς θα δείτε τα φωτογραφίες ότι έχουν ανοίξει τείχη και πέφτουν κάτω σοβάδες και υπάρχει κίνδυνο για την ασφάλεια των μαθητών. Ναι. Τα προκράτη με δικά μας εξόδα και με τη βοσιμπολή του Συλλόγου Γονέων και Δαιμόνων, μόλις και αυτά έχουν μαζέψει εγγραφές, αλλάξαμε σε δύο αίθουσες τα πατώματα κάτω. Μήπως και μπορέσουν και συντηρηθούν και λειτουργήσουν και είμαστε σε αναμονή. Πάμε να δούμε λίγο τις εργασίες που γίνονται με δικά σας έξοδα. Ελάτε, κύριε Ιακώβου. Τώρα μπαίνουμε σε μία από τις προκάτευτες, έτσι. Η πρώτη αίσθηση είναι ότι έχει γίνει κάτι θετικό. Δεν ήταν από την τελευταία μας καταγραφή πριν από 1-2 μήνες. Δεν ήταν αυτή η εικόνα, έτσι. Αυτές όμως οι εργασίες είναι με δικά σας έξοδα, τα οποία προφανώς θα τα στερηθείτε από κάπου αλλού, έτσι. Σίγουρα από την δικά έξοδα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το σχολείο. Υποσχέθηκε ότι έχουμε δώσει κάποια χρήματα για επιχορήγηση για να θεοφτιάσαμε. Περιμένουμε και είμαστε σε αναμονή. Να δούμε ακόμα μια φορά τα προβλήματα που δυστυχώς επιδεινώνονται στο κτηριακό συγκρότημα του ΕΠΑΛ. Δεν είναι εικόνα τώρα αυτή. 20 μέρες πριν την έναρξη της σχολικής περίοδου. Δείτε τώρα εδώ τους σοβάδες που με την πάροδο του χρόνου έχουν φουσκώσει ιδιαίτερα επικίνδυνα. Δείτε την εικόνα από, όχι μόνο από τη δική σας απόψεως, αλλά εδώ. Δείτε εδώ σοβάδες τώρα. Σε 20 μέρες το μεγαλύτερο, θα λέγαμε, σχολικό ίδρυμα του νησιού μας, που φιλοξενεί περισσότερο από 300 μαθητές, θα φιλοξενήσει υπό τέτοιες συνθήκες τα παιδιά. Άμεση και θα έλεγε κανείς αστραπιαία ήταν η αντίδραση του Δημήτρη Διακομιχάλη μετά το προχθεσινό ρεπορτάζ του Παλμού της Καλύμνου, αφού επικοινώνησε το ίδιο βράδυ με τον Γιάννη Ιακώβου και την επόμενη προγραμματίστηκε συνάντηση στον Δήμο, στην οποία βρέθηκε τελικά λύση με την επιχορήγηση του σχολείου, ώστε να αντιμετωπίσει τα σοβαρά κτηριακά προβλήματα που κυρίως θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Ιακώβου, κύριε Γενικουρή, καλησπέρα σας. Να υποθέσω ότι ο λόγος της συνάντησής σας έχει να κάνει με το θέμα του κτηρίου στο ΕΠΑΛ. Ακριβώς, ναι. Σας ακούμε. Ακούστε. Χθες άκουσα τις άδικες δηλώσεις, πραγματικά άδικες δηλώσεις, του Διευθυντή του ΕΠΑΛ, του κύριου Ιακώβου. Ο κύριος Ιακώβου ζήτησε μία εύκαχτη επιχορήγηση. Δρομολογήθηκαν όλες οι διαδικασίες, συνεδριάζει την Δευτέρα
η Οικονομική Επιτροπή και θα εκταμιευθούν τα χρήματα κατευθείαν στα σχολεία και όχι διαμέσου της Σχολικής Επιτροπής. Η Σχολική Επιτροπή κάνει τη δουλειά της ξεχωριστά, παίρνει τα χρήματά της και κάνει την κατανομή ανάλογα τις ανάγκες του κάθε σχολείου, αλλά εδώ ζητήθηκε μία έκτακτη επιχορήγηση. Ο κύριος Ιακώβου, επειδή έχει μεγάλη αγωνία για το σχολείο του και συνέχεια πιέζει και αναδεικνύει τα προβλήματά του, ο σχολείο έκανε χθες αυτές τις δηλώσεις. Μα εγώ, δεν είναι η πρώτη φορά όμως, κύριε Δήμαρχε, συγγνώμη. Αυτό λέω. Όμως, τώρα επιχορηγείται το σχολείο του. Βρέθηκε ο τρόπος, τώρα που τα οικονομικά του Δήμου από ίδιους πόρους, η έκτακτη επιχορήγηση βγαίνει από ίδια διαθέσιμα. Από τα λειτουργικά, αν θέλεις, του Δήμου. Τώρα που υπάρχει η δυνατότητα, με τον αντιλήμαρχο τον κύριο Τσέρο, με τον αντιλήμαρχο τον άλλο τον κύριο Γιάννη Κουρή, καθίσαμε και βρέθηκε η λύση. Και επιχορηγούνται, τη Δευτέρα παίρνει η Οικονομική Επιτροπή της αποφάσης και μέσα στη εβδομάδα λογικά να πάρουν τα χρήματά τους. Εύλογη ερώτηση, κύριε Δήμαρχε, πριν μας μιλήσει ο κύριος Ιακώβου. Γιατί τώρα, γιατί αυτό το θέμα είναι αρκετούς μήνες πίσω. Δεν προέκυψε την τελευταία εβδομάδα αυτό το θέμα. Δεν παρακολουθείτε. Αυτά είναι από ίδιους πόρους. Αυτά είναι από ίδιους πόρους. Τα οικονομικά του Δήμου τα αξιολογούμε πώς είναι, πού αντέχουμε, πού δεν αντέχουμε και έρχεται το πλήρωμα του χρόνου μια κάποια στιγμή και μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα θέματα αυτά. Καλά, δεν υπάρχει μια προγραμματική σύμβαση περιφέρειας με Δήμο για τα σχολικά κτίρια. Αυτό είναι άλλη ιστορία, αυτή είναι εργολαβία που εγώ τη σύμβαση με τον κύριο Κρούσκο την υπέγραψα 17 Μαΐου επειδή καθυστερούσε ανεξάρτητα τις εκλογές που μεσολάβησαν τις εθνικές εκλογές η τεχνική υπηρεσία έκανε τρεις οχλήσεις γιατί δεν ξεκινά το έργο την περίοδο που δεν υπάρχουν μαθητές ώστε να μπορεί και αυτός να δουλέψει καλά και να μην ενοχλεί το σχολείο. Τώρα δουλεύει με όλες τις δυνάμεις, ελπίζω πριν πάνε οι μαθητές 11 του μήνα, του Σεπτέμβρη, να τελειώσει ιδιαίτερα η μόνωση στο πέμπτο. Η εργολαβία που έχει να κάνει με το ΕΠΑΛ που είναι αντικατάσταση κουφωμάτων είναι πιο ελαφριά εργολαβία, θα συνεννοηθεί με τον διευθυντή του σχολείου ο εκπρόσωπος της 3Κ ώστε να τοποθετηθούν με την ελάχιστη δυνατή όχληση στους μαθητές. Αυτή είναι η ιστορία. Και ψάχνουμε και ένα άλλο θέμα, πώς μπορούμε να αποδώσουμε στα σχολεία συσσωρεμένη σάτα 9 ετών. 5 χρόνια της Δημαρχίας Γαλουζή που δεν αποδόθηκε και άλλα 3,5 δικά μου, τώρα φαίνεται ότι βλέπουμε φως στο τούνελ και μάλλον θα αποδοθεί η σάτα κατευθείαν στα σχολεία. Αυτή η ισορρομένη σάτα των 380.000 ευρώ. Α, γι' αυτό ακριβώς. Λοιπόν, κύριε Ιακώβου, ακούμε και τη δική σας θέση. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Δήμαρχο, κύριο Τσιλόγη, κύριο Γιάννη Κουρή, και την άμεση ανακολουθήσή του στο έργο που έχουμε κάνει, που είχε δρομολογηθεί. Και πιστεύουμε στην επόμενη εβδομάδα να δοθούν τα χρήματα στο σχολείο, ώστε να αρχίσουμε τη συνεργασία που χρειάζεται και να παρασταθεί για οποιαδήποτε ζημιά υπάρχει και να μπορεί να λειτουργικό. Και θέλουμε να ασφαλίσουμε αυτό το μαθητών και τα διηγητών. Ακριβώς. Αυτό πρέπει να διασφαλιστεί σίγουρα. Κύριε Γιάννη Κουρή, έχετε κάτι να προσθέσετε ως... Εγώ είμαι πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής και έχω άρχισε την συνεργασία με όλα τα σχολεία. Ο κύριος Ιακώβου είναι μάστερα. Ας ασκεί και την καλή συνεργασία που έχουμε τώρα. Άρα κύριε Δήμαρχε, επειδή δεν είναι μόνο το θέμα του ΕΠΑΛ, είπατε είναι και η μόνωση του θέμα του Πέμπτου αλλά και του νηπιαγωγείου στο βαθύ, που και εκεί υπάρχουν τα δικά τους προβλήματα και το Χωριανό το Δημοτικό. Υπάρχουν πολλά σχολεία τα οποία έχουν πρόβλημα. Είπατε πριν για το ότι υπάρχει φως στο τούνελ όσο αφορά την συσσωρευμένη σάρτα των τελευταίων. Δεν έχω τίποτα παραπάνω. Είμαστε σε μια φάση διερεύνησης αυτού του ζητήματος, ουσιαστικής διερεύνησης, που δυστυχώς βρίσκονται στοιχεία τα οποία ούτε είναι γνωστά. Υπάρχουν κάποιες αποφάσεις του ελεκτικού συνεδρίου, τις οποίες πάμε να αξιοποιήσουμε και να δούμε πώς μπορούμε να τις υλοποιήσουμε και εδώ. Εγώ πάντως κρατώ κάτι, ότι ο κύριος Ιακώβου δεν είπε κουβέντα για τη χθεσινή του
Δρυμία κριτική σε βάρος μου. Εντάξει, κύριε, πρέπει να προσπίσει και εκείνο τα δικά του συμφέροντα, του σχολείου τελικά του. Να πω κάτι. Ο κύριος Ιακώβου πραγματικά είναι ένας από τους διευθυντές που πρέπει να τον δείχνουμε με το δάχτυλό μας. Γιατί κάνει εξαιρετική δουλειά. Από εκεί και πέρα όμως, εγώ όταν κάνω ένα λάθος, λέω συγγνώμη. Πριν βγει στα μέσα ενημέρωσης και το λέω μπροστά του, έπρεπε να έρθει να με βρει, διότι εγώ έχω την τελική ευθύνη, διότι εμπλέκεται ο κύριος Τσέρος, τον οποίο ξέχασε να ευχαριστήσει. Όχι, είπε στον αντιλήμαθο που τον έλεγε. Είπα και τον κύριο Τσέρο, σας έχει στείλει, ναι, αν σας έχει στείλει και επιστολή, λέω και τον κύριο Ιακώβου, γιατί έχουμε κάνει αρκετά ρεπορτάζ για το ΕΠΑ. Έτσι, και γι' αυτό γνωρίζω τις ενέργειες που έχουν γίνει. Το θέμα, κύριε Βαχαρό, είναι ότι βρήκαμε έναν τρόπο να ξεμπλοκάρουμε μία κατάσταση. Αυτό είναι το θέμα, η ουσία είναι αυτή. Έτσι. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο. Άρα δηλαδή από Δευτέρα αρχές Σεπτεμβρίου αρχίζουμε δηλαδή. Δευτέρα περνά από Οικονομική Επιτροπή και αποδίδεται κατευθείαν στο κάθε σχολείο. Το αίτημα το οποίο υπέβαλαν για αέφτακτη οικονομική επιχορήγηση. Πάντα κύριε Μακαρόνη, η δική μας απέναντι στο Δήμαρχο είναι καλά προέδρετη. Δεν έχουμε κανένα σκοπό να δείξουμε τον Δήμαρχο. Και μπορεί να πούνε αυτοί που δεν έχουν περάσει από την Κάλυμνο, ο οποίο ενδιαφέρεται τα χρονικά για τα σχολεία. Και μέσα από αυτό το ενδιαφέρον του ήταν και η ίδρυση τη Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού, και ο οποίο έχει ζητάει πάρα πολύ στο να γίνει και η Ακαδημία Πληγάρχων, όπω η Ακαδημία Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού. Και έχουμε μια άρεση συνεργασία Δήμαρχε. Να θυμάσαι πολύ καλά. Τώρα αυτές οι συνεργασίες περνάνε και κάποια έτσι ένταση. Λοιπόν, εγώ ξέρεις ότι σε πήρα χθες το βράδυ και σου είπα σκληρές κουβέντες. Γιατί ήταν άδικο, αλήθεια το λέω. Γιατί είχε δρομολογηθεί μια ιστορία πάρα τα λεφτά σας, δεν το ήξερες εσύ ή δεν είχες καλή πληροφόρηση και αντί να αφήσεις να βρεις τον Δήμαρχο, μου τα άρεξες έτσι. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, κύριε Ακώβου, κύριε Γενικολή, τέλος καλό, όλα καλά, αρχίζουμε από Δευτέρα να λυθούν τα προβλήματα αυτά. Τα πρώτα 3 ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα παρέλαβε η Δημοτική Επιχείρηση Ρόδα, είναι μέσα από το ΕΣΠΑ και όπως δήλωσε ο πρόεδρος της επιχείρησης Δημήτρης Παρασκευάς, η Ρόδα μπαίνει στην εποχή της ηλεκτροκίνησης. Βρισκόμαστε στο εσωτερικό του ηλεκτροκίνητου λεωφορείου, ενός από των 3 ηλεκτροκίνητων λεωφορείων που παραλάβαμε στη Δημοτική Επιχείρηση ΔΕΣ Ρόδα. Είναι 3 νέα λεωφορεία αμιγώς ηλεκτροκίνητα, τα οποία αποκτήσαμε μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ, η αξία των λεωφορείων ήταν 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Και έχω να πω εδώ ότι είμαστε η πρώτη επιχείρηση στην Ελλάδα, δημοτική, η οποία αποκτά ηλεκτροκίνητα λεωφορεία. Όπως βλέπετε, είναι ένα λεωφορείο αστικού καθαρά τύπου. Προορίζεται να δρομολογηθεί στο κέντρο της πόλης της Ρόδου και νομίζω ότι είναι ένα βήμα για να προχωρήσουμε στην ηλεκτροκίνηση, η οποία θεωρείται από πολλούς η επόμενη. Επόμενη τεχνολογία στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ήδη, όπως γνωρίζετε, σε πολλές χώρες της Ευρώπης έχει απαγορευτεί συμβατική τεχνολογία με βενζινοκίνητα οχήματα, ειδικά σε αστικές περιοχές. Οπότε, κάνουμε σήμερα το πρώτο βήμα να εξελιχθούμε σαν δημοτική επιχείρηση και να προχωρήσουμε στην εποχή της ηλεκτροκίνησης. Η τεταλμένη σύμβουλος του πρωτογενή τομέα του Δήμου Ρόδου Ευδοκία Πάτα Αποστολίδη, σε συνέντευξη που παρεχώρησε, αναφέρθηκε στα 3 συνεργεία που δούλεψαν τις ημέρες της φωτιάς για την σωτηρία των ελαφιών Ντάμα-Ντάμα. Φροντίσαμε όσο καλύτερα μπορούσαμε τα ελάφια με 3 συνεργεία, με κτηνιάτρους και με τους εθελοντές. Εμείς σαν Δήμος και σαν πρωτογενής τομέας, από την αρχή της που εκδηλώθηκε η φωτιά, στήσαμε 3 συνεργεία. Το ένα συνεργείο ήταν με τον αγαπητό μας κύριο Κρητικό Γιώργο, ο οποίος είχε αναλάβει το κομμάτι της περισυλλογής και διάσωσης των ζώων συντροφιάς που υπήρχαν κάτω στην Νότια Ρόδο και μέσα στον πανικό τους οι κάτοικοι άφησαν πίσω και χρειάστηκε να επέμβουμε για να μπορέσουμε να τα βοηθήσουμε και να τα σώσουμε. Και πραγματικά έγινε μεγάλη δουλειά εκεί και οφείλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον κύριο Κρητικό. Είχε λοιπόν το σκοπό αυτό το ένα συνεργείο. Το δεύτερο συνεργείο και το τρίτο ήταν με τον κύριο Ανδρέα Καζόνη, ο οποίος είχε αναλάβει το κομμάτι της σίτησης και της μεταφοράς νερού στα ζώα της άγριας φύσης που υπήρχαν στο δάσος. Τα ελάφια μας, το γνωστό πλατόνι Ντάμα-Ντάμα, όπου εκεί ερχόταν σε επαφή με αυτά, βλέπαμε αν υπήρχε χτυπημένο ζώο, αν υπήρχε και χρειαζόταν βοήθεια. Υπήρχαν οι κτηνίατροι που ήταν παρόν σε οτιδήποτε χρειάστηκαν τα ζώα αυτά και οφείλω να το τονίσω ότι πραγματικά πρόσφεραν τις υπηρεσίες τους χωρίς αμοιβή. Όλοι βοήθησαν το διάστημα αυτό έτσι, στην περισυλλογή αυτή και στην διάσωση των ζώων αυτών. Έγινε καλή δουλειά, φροντίσαμε τα ζώα, τα φροντίσαμε πραγματικά και κάναμε ό,τι παραπάνω μπορούσε να κάνει.
Αυτό που πρέπει όμως τώρα να ακολουθήσουμε είναι ότι η φύση χρειάζεται χρόνο. Δεν μπορούμε να πηγαίνουμε όλοι, όσο και να το θέλουμε να βοηθήσουμε, δεν μπορούμε όλοι αυτή τη στιγμή να είμαστε στο δάσος μέσα. Τα ζώα αυτά χρειάζονται, από ό,τι μου έχουν ενημερώσει και οι κτηνίατροι, διατροφή κάθε 15 ημέρες. Δεν είναι δηλαδή τα ζώα αυτά τα γνωστά που ξέρουμε, τα μικρά ζωάκια, τα δεσποτάκια, τα οποία θέλουν καθημερινή τροφή και όλα αυτά. Πρέπει να αφήσουμε τα ζώα να προσαρμοστούν στη νέα κατάσταση που έχει γίνει στο δάσος κάτω, να βρουν τον τρόπο της ζωής τους και να ξεκινήσουν ξανά. Πρέπει δηλαδή να τους δώσουμε πια το χρόνο το να κυλήσει, το να ξαναγεννηθεί το δάσος από την αρχή, που πάντα γίνεται, γιατί η φύση προνοεί για όλα αυτά. Αυτό που θέλουμε εμείς από τη μεριά μας είναι, όποιος θέλει να ασχοληθεί με τη σύντηση των ζώων, παρακαλώ να έρχεται σε επαφή είτε με τη Διεύθυνση Δασών, είτε με τον πρωτογενή τομέα μέσα από το συνεργείο το οποίο έχουμε στήσει, για το σωστό τάισμα των ζώων αυτών, ώστε να μην παρατηρούμε τα φαινόμενα, το να βρίσκουμε νεκρά ζώα αυτή τη στιγμή, λαφάκια κτλ. Και όλα αυτά που διαβάζουμε μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι βρήκανε ζώα τα οποία είχαν χτυπήσει, θέλει δηλαδή προσοχή πώς θα τα δούμε. Αυτό που θέλω επίσης να τονίσω, ότι υπήρχε πολύ μεγάλη προσφορά σε τροφές από ανθρώπους που ενδιαφέρθηκαν από πολλούς συλλόγους, οι οποίοι έστειλαν τροφές για τα ελάφια μας, και πραγματικά και εκεί ένα μεγάλο ευχαριστώ, μεγάλες ποσότητες τις οποίες τις διοχετεύουμε κάτω για να μπορέσουν τα ζώα αυτά να τα σώσουμε, να τα βοηθήσουμε. Για την διοργάνωση του 6ου Festival of Speed παραχωρήθηκε συνέντευξη τύπου στο Δήμο Ρόδου. Ο Αντιδήμαρχος Επικοινωνίας Κώστας Αρασλιάς, αναφερόμενος στους αγώνες ταχύτητας αυτοκινήτων που γίνεται για 6η φορά στη Ρόδο, τόνισε ότι τα μεγάλα γεγονότα είναι μέσα στις προτεραιότητες του Δημάρχου Αντώνη Καμπουράκη. Οι αγώνες ταχύτητας αυτοκινήτων που γίνεται για 6 χρονιά έχει την απόλυτη στήριξη του Δημάρχου του Αντώνη του Καμπουράκη. Χαίρομαι ιδιαίτερα που αντιλαμβάνονται όλοι πλέον ότι τα μεγάλα γεγονότα αποτελούν μέρος της πολιτικής του Αντώνη του Καμπουράκη, διότι η πόλη της Ρόδου, μια εμβληματική πόλη, ένα διεθνές brand name, πρέπει να έχει τις αντίστοιχες εκδηλώσεις, οι οποίες μπορούν να ανεβάσουν ακόμα περισσότερο την πόλη, όχι μόνο στα μάτια των τουριστών, αλλά γενικότερα τις ικανότητες τις οποίες μπορεί να φέρει. Σε όλους είναι γνωστό ότι στο παρελθόν η πόλη αποτελούσε μια περιοχή στην οποία πραγματοποιόταν αγώνες ταχύτητος και είμαστε πολύ χαρούμενοι και στηρίζουμε πλέον. Δεν στηρίζουμε όμως απλά λεκτικά. Όπως υπόθηκε, για πρώτη φορά ο Δήμος αντιλαμβάνεται ότι αυτά τα γεγονότα είναι πολύ σημαντικά. Στηρίζουν οι υπηρεσίες του Δήμου, τόσο ο ΔΟΠΑΡ, όσο ο ΠΡΟΤΟΥΡ και κυρίως η ΔΕΡΜΑΕ, η οποία στηρίζει και οικονομικά την εκδήλωση. Έμπραχτα λοιπόν ο Αντώνης ο Καμπουράκης μέσα από αυτή τη διαδικασία θέλει όχι μόνο να στηρίξει την φετινή εκδήλωση, αλλά να προωθήσει ακόμα ένα μεγαλύτερο πρόγραμμα, το οποίο έχει σχέση τόσο με τον αθλητισμό όσο και με τον πολιτισμό. Εμείς θα είμαστε αρρωγοί σε όλα τα μεγάλα γεγονότα και ειδικά σε τέτοια γεγονότα τα οποία φέρνουν στη μνήμη μας μία Ρόδο μιας άλλης εποχής, μία Ρόδο η οποία ήταν στο επίκεντρο των μεγάλων γεγονότων. Τον λόγο θα το δώσω τώρα στον συνάδελφο, τον κύριο Τέρι Χατζιωάννου, ο οποίος είναι πρόεδρος του ΔΟΠΑΡ και ο οποίος έχει το γενικό πρόσταγμα στο να μπορέσει να συντονιστεί όλη αυτή η διαδικασία μέσα στην πόλη μας. Ο επετειακός εορτασμός της Ναυμαχίας του Γέροντα και η αναπαράσταση της πυρπόλησης της τουρκικής ναυαρχίδας από τον Μιαούλη έλαβε και φέτος χώρα στην κεντρική πλατεία της Καλύμνου. Με βεγγαλικά που φώτισαν τον ουρανό του νησιού, έγινε η αναπαράσταση της πυρπόλησης της τουρκικής ναυαρχίδας με την κατάλληλη μουσική υπόκρουση και την υποβλητική αφήγηση του Γιάννη Νομικάριου, ο οποίος καθήλωσε τους παρευρισκόμενους, ενώ οι δεκάδες εθελοντές που πλαισίωσαν την προσπάθεια έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό, όπως και τα χορευτικά λύκη Ελληνίων της Καλύμνου που έκλεισαν την εκδήλωση με καλύμνικους χορούς. Παιδιά, έφτασε η ώρα. Πάμε να τους κάψουμε. Και τότε ο Ναύαρχος δίνει το σήμα. Εις το όνομα του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού Πυρ. Τα κανόνια βάζουν μπρος και η νύχτα γίνεται ημέρα.
τουρκικό σκάφος είναι το αριστερό όπως το κοιτάμε στο λιμάνι μας, το μεγάλο το επιβλητικό και δεξιότερα βρίσκεται το ελληνικό. Η ανταλλαγή πυρών είναι σφοδρή. Και βέβαια εδώ πρέπει να αρχίσουμε να λέμε και πράγματα που συνέβησαν. Το αριστερό πλοίο είναι το δικό μας. Όταν είσαι υπερόπτης, δεν υπολογίζεις, δεν εκτιμάς. Δεν υπολογίζεις ότι ο άλλος παλεύει για την ελευθερία του και σχίζει τα χαρτιά που αναφέρουν τις δυνάμεις. Προέχει η ελευθερία του και δεν τον μετράς ανάλογα. Επίσης, δεν μετράς ότι κινείται σαν το χέλι μέσα σε αυτή τη δύσκολη ομοβροντία με μπρατσωμένους άντρες, με σκάφη έτοιμη για όλα, με ανθρώπους έτοιμοι για όλα και πλησιάζει για να σε κάψει. Αυτή την υπεροψία που είχαν, ο Μιαούλης την κατάλαβε. Έδωσε το σύνθημα. Είναι μια συνέχεια του Λεωνίδα. Δεν με ενδιαφέρει πώς είναι, αλλά με ενδιαφέρει πού είναι. Σκάφη το ένα μετά το άλλο πλησίαζαν. Ακούμπαγαν και πυρπόλιζαν έκαιγαν τις τουρκο-αιγυπτιακές φρεγάτες. Ο στόχος όμως ήταν ο αρχηγός. Τον είχαν βάλει στον νου του, τον είχαν κλειδώσει όπως λένε σήμερα και κλειώθησαν γι' αυτό και μόνο το σκοπό. Με λόγια, ένα μοναδικό θέμα έχει ξεντυπλωθεί μπροστά μας, Κατρίνη φίλη, και συνεχίζεται. Τρομερή ομάδα της Ιωνίου, δίνει ρέστα από σε. Τα κατώνα γέμιζα, ξαναγέμιζα. Μπουρλότα άναψαν. Περιθώριο δεν υπάρχει. Ένα μπρος, ένα πίσω. Σκάφος αρχίζει σιγά σιγά να λαμπαδιάζεται. Με τον πλοίαρχο, τον άβαρχο μας, τον Μιαούλη και τα κουμάντα.
Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Αιγαίο. Ευχαριστούμε που ήσασταν και σήμερα κοντά μας. Από όλους εμάς, καλό σας βράδυ.